τη χάρη του Χριστού θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1088 από το βιβλίο της Αποκάλυψης, από το κεφάλαιο 3 και από το εδάφιο 7. Σελίδα 1088, Αποκάλυψης, γάμα κεφάλαιο, 7 εδάφιο. Τρίτο κεφάλαιο, 7 εδάφιο από το βιβλίο της Αποκάλυψης με τη χάρη του Χριστού. «Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον, ταύτα λέει γι' ο Άγιος, ο αληθινός ο έγων το κλειδίον του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλείει και κλείει και ουδής ανοίγει. Εξεύρω τα έργα σου, ιδού έθεσα ενώπιον σου θύραν ανεωγμένην και ουδής δύναται να κλείσει αυτήν. Διότι έχεις μικράν δύναμη και φύλαξας το λόγο μου και δεν ειρνήθεις το όνομά μου. Ιδού θέλω κάμι τους εκ της συναγωγής του σατανάιτινες λέγους είναι αυτούς, ότι είναι Ιουδαίοι και δεν είναι αλλά ψεύδονται. Ιδού θέλω κάμι αυτούς να έλθωση και να προσκυνήσωση ενώπιον των ποδών σου και να γνωρίσωση ότι εγώ σε αγάπησα. Επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου και εγώ θέλω σε φυλάξει εκ της ώρας του πειρασμού ή της μέλη να έλθει επί της οικουμένης όλης για να δοκιμάσει τους κατοικούντας επί της γης. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Κράτη εκείνο το οποίο έχεις, για να μη λάβει μηδής των στέφανών σου. Ως της νικά, θέλω κάμι αυτόν στήλων εν το ναό του Θεού μου και δεν θέλει πλέον εξέλθει έξω. Και θέλω γράψει επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου της Νέας Ιερουσαλήμ ή της καταβαίνει εκ του ουρανού από του Θεού μου και το όνομά μου των νέων. Ως της έχει οτίον, ας ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τας Εκκλησίας». Και αυτό είναι η αλήθεια, αδελφοί αγαπητοί. Μόνο όποιος έχει οτίον μπορεί να ακούσει τι λέγει το Πνεύμα προς τις Εκκλησίες. Αλλά οτίον πεπαιδευμένον, χαρισμένο από το Θεό και τοποθετημένο μέσα στην καρδιά του. Καλόν είναι λοιπόν να ζητήσουμε ακόμη από τον Κύριο να μας χαρίσει οτίον πεπαιδευμένο για να ακούμε, να καταλαβαίνουμε, να αποδεχόμαστε και να εξητούμε. Επαναλαμβάνω, να ακούμε και θα το κάνω προσωπικό, να μου χαρίσει οτίον πεπαιδευμένον, ώστε να ακούω, να καταλαβαίνω, να αποδέχομαι και να υπακούω. Απευθύνεται λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο προς τον ποιμένα της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας. Έναν ποιμένα, δηλαδή έναν άνθρωπο, σαν τον Ιησού του Ναβί. Ένας άνθρωπος, σαν τον κάθε έναν από μας, γιατί όλοι μας είμαστε ποιμένες. Επισκοπούμε ψυχές που ο Θεός μας έχει χαρίσει. Και οι ψυχές τις οποίες επισκοπούμε και πρέπει να τις επισκοπούμε καλώς, είναι οι ψυχές των οικογενειών μας πρώτον, και του περιβάλλοντος μας δεύτερον. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, αδελφοί, την ιεραρχία που ο Κύριος έχει βάλει στη ζωή όλων μας και του καθενός μας. Πρώτον, το ενδιαφέρον μας πρέπει να είναι στη Βασιλεία του Θεού και στη δικαιοσύνη αυτού, δηλαδή στη σωτηρία της ψυχής μας. Δεύτερον, στην οικογένειά μας. Τρίτον, στη δουλειά μας. Γιατί άνθρωπος ο οποίος δεν έχει δουλειά δεν μπορεί να υπηρετεί. Τέταρτον, στο έργο του Θεού. Και πέμπτον, στο περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε. Σε όλα αυτά, επίσκοποι των ψυχών είμαστε εμείς. Πρώτον, των ψυχών των δικών μας. Ύστερα της οικογένειάς μας. Ύστερα της δουλειάς μας. Ύστερα της εκκλησίας. Και ύστερα του περιβάλλοντος μας. Άρα λοιπόν ο Λόγος του Θεού δεν απευθυνόταν μόνο στον Ιησού του Ναβί τότε, ούτε μόνο στον άγγελο της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας τώρα, αλλά απευθύνεται στον κάθε έναν από μας, καθώς επισκοπούμε ψυχές. Εάν είσαι μόνος σου πιστός μες στην οικογένεια, έχεις ψυχές που πρέπει να τις επισκοπείς. Καταλάβαμε, πιστεύω, γιατί κάθε ένας από μας είναι όχι ένας μικρός ποιμένας, ένας μεγάλος ποιμένας. Επίσκοπος ψυχών
άντρες και γυναίκες και πιο σωστά και γραφικά δούλοι και δούλες. Πρέπει εν τες εσχάτες ταύτες ημέρες πληρωμένοι Πνεύματος Αγίου να προφητεύουμε, που προφητεία σημαίνει να εκφράζουμε το Λόγο του Θεού και το θέλημα του Θεού, δηλαδή τη δικαιοσύνη του Θεού. Άλλως είμαστε άχρηστοι. Μπορεί να έχουμε σοφία στη γνώση, να έχουμε σοφία στην άποψη, στη γνώμη ακόμη, αλλά η ανθρώπινη σοφία, όπως και η ανθρώπινη δικαιοσύνη, είναι σαν ρυπαρό ημάτιο, άχρηστη. Η ανθρώπινη σοφία μάλιστα είναι ακόμη χειρότερη, είναι ζωώδης, δαιμονιώδης, που οδηγεί τους ανθρώπους στην απώλεια. Γι' αυτό το αίτημά μας σήμερα, και σας παρακαλώ πάρα πολύ εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, το αίτημά μας καθημερινά να είναι η δικαιοσύνη του Θεού, ο Λόγος του Θεού, η δύναμης, η οδηγία στην καρδιά μας και η διοίκηση στο πνεύμα μας του Πνεύματος του Αγίου. Ο Κύριος λοιπόν μιλάει δια Πνεύματος Αγίου στον ποιμένα της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας, που είναι καλός ποιμένας. Και η καλοσύνη δεν εξαρτάται από τη δύναμή του, γιατί έχει πάρα πολύ μικρά δύναμη σαν άνθρωπος. Δηλαδή δεν γνωρίζει το τι, το πού, το πώς και το πότε, ποτέ. Γιατί είναι άνθρωπος, άθλιος του τυδανός, και το ξέρει. Και είναι βέβαιος γι' αυτό. Και τον βεβαιώνει και ο Θεός, αλλά το ήξερε κι αυτός. Ότι δεν έχουμε καμία δύναμη. Και εν πάση περιπτώσει η δύναμή μας είναι πολύ μικρά. Αλλά σε αυτόν απευθύνεται. Αυτός που είναι ο Άγιος και ο αληθινός, και ό,τι λέγει είναι η απόλυτη αλήθεια. Είναι αυτός που έχει την απόλυτη εξουσία στον ουρανό και στη γη. Του εδόθη, επειδή έμεινε στη δικαιοσύνη του Θεού. Είναι αυτός που, επειδή έχει εξουσία στον ουρανό και τη γη, μπορεί να ανοίγει και κανένας να μην μπορεί να κλείσει. Και μπορεί να κλείσει και κανένας να μην μπορεί να ανοίξει. Αυτός λοιπόν ο Άγιος, ο αληθινός, ο ένδοξος, ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων, λέγει στον ποιμένα της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας: έχεις μικρά δύναμη, ξέρω τα έργα σου, δεν είναι σπουδαία, γιατί έχεις μικρά δύναμη, δεν είναι μεγάλα, γιατί έχεις μικρά δύναμη. Αλλά ξέρω όμως ότι έχεις πάρει μία στερεή απόφαση, και μάλιστα δύο. Έχεις πάρει στα χέρια σου το Λόγο του Θεού, και η απόφασή σου είναι να τον φιλάς. Και μάλιστα, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός μου έδειξε ότι έθεσε ο Θεός στον παράδεισο τον Αδάμ ένα υπέροχο περιβάλλον, φτιαγμένο από τον ίδιο το Θεό. Τον ονόμασε παράδεισο ο Θεός, και τον έθεσε να τον φυλάει και να τον εργάζεται. Να τον φυλάει και να τον εργάζεται. Και έδειξε ότι έθεσε και μας σε έναν παράδεισο πιο ένδοξο, που είναι ο Λόγος του Θεού, η παρουσία του Θεού, με εντολή να τον φυλάμε και να τον εργαζόμαστε. Και πώς απέτυχε ο Αδάμ? Παραβαίνοντας την εντολή του Θεού, και εξορίστηκε. Πώς πέτυχε ο πρώτος, πώς απέτυχε ο χωικός Αδάμ, πώς πέτυχε ο πνευματικός Αδάμ μέσα σε αυτό το παράδεισο, φιλώντας το Λόγο του Θεού, του Πατέρα του, και εργαζόμενος το θέλημα του Θεού.
Να λοιπόν οι δύο δρόμοι που εμφανίζονται μπροστά μας. Ο δρόμος της ευλογίας και ο δρόμος της κατάρας. Ο δρόμος της δόξας μέσα στον παράδεισο. Και ο δρόμος της εξορίας από αυτό τον παράδεισο. Γιατί η ψυχή μας όλων βρίσκεται σε κίνδυνο. Το αύριο ή θα είναι δρόμος ευλογίας και δόξης ή θα είναι δρόμος εξορίας και κατάρας. Και μπορεί να είμαστε στην Εκκλησία, αλλά να είμαστε σε εξορία. Και όταν βρίσκεται ο άνθρωπος σε εξορία, τότε είναι καταραμένη η γη στην οποία δουλεύουμε. Με πόνο, με υδρότα και με κόπο θα βγάζουμε το ψωμί μας. Και οι γυναίκες με πόνο θα γεννάνε. Όχι μόνο φυσικά, αλλά και πνευματικά. Μέσα όμως στον παράδεισο όλα θα γίνονται με τη χάρη του Χριστού και την ευλογία του Θεού. Δύο ζωές, δύο δρόμοι που εξαρτώνται από τη δική μας απόφαση. Εξαρτάται από τη δική σου απόφαση. Δύο τελείως διαφορετικοί δρόμοι. Δύο τελείως διαφορετικές ζωές. Η μία μέσα στη χάρη, στο έλεος και στην ειρήνη του Θεού, μέσα στην Εκκλησία. Και η άλλη, χωρίς τη χάρη, χωρίς το έλεος και χωρίς την ειρήνη του Θεού, μέσα στην Εκκλησία. Δεν λέω έξω στον κόσμο, αλίμονό μας, αλλά λέω τη ζωή σου μέσα στην Εκκλησία την προσδιορίζει ο Θεός, αλλά και εσύ. Αυτός λοιπόν ο άγγελος της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας ήτανε ο άνθρωπος της ευλογίας μέσα στην Εκκλησία. Γιατί είχε δύο προϋποθέσεις απλές. Εφύλατε τον Παράδεισο και εργαζόταν στον Παράδεισο. Εφύλατε το Λόγο του Θεού και δεν αρνήθηκε το όνομα του Χριστού. Και δεν αρνήθηκε το όνομα του Χριστού με το Λόγο του Θεού στο στόμα του, στην καρδιά του. Δεν πρόσθεται, δεν αφαίρεται. Αλλά πάντοτε περπατούσε ακριβώς και κατά πάντα. Μη ως άσοφος, αλλά ως σοφός. Αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός μας αγαπάει. Θέλει να μας οδηγήσει στον ουρανό. Θέλει να μας πάρει με την αρπαγή της Εκκλησίας και πιστεύω θα τα καταφέρει, γιατί λέγει ο ίδιος τα πρόβατα που μου έδωσε ο πατέρας μου κανένας δεν μπορεί να μου τα αρπάξει εκτός αν φύγουν μόνατος. Εγώ λοιπόν δεν μιλάω σήμερα, με τα πάσης βεβαιότητας το λέω, δεν μιλάω για τα πρόβατα που θέλουν να φύγουν, θα μιλάω για εμάς που θέλουμε να μείνουμε. Και ο Θεός μας αποκαλύπτει τη μεγάλη διαφορά, τη μεγάλη διάκριση για τα πρόβατα που δεν θέλουν να φύγουν, αλλά που θέλουν να μείνουν. Υπάρχει αυτός που ενδιαφέρεται να φυλάτει και να εργάζεται αυτό που το εμπιστεύθηκε ο Θεός. Και αυτό που μας εμπιστεύθηκε ο Θεός είναι ο Λόγος του Θεού δια Πνεύματος Αγίου. Μόνο στο Λόγο του Θεού και μόνο στο Λόγο του Θεού. Και για να έχουμε την εύνοια του Θεού πάντοτε να δίνουμε δόξα στο Θεό. Θα υπάρξουν λοιπόν τις έσχατες αυτές οι μέρες και επιμένω, σας το λέω με τα πάσης βεβαιότητος, γιατί δεν είναι λόγια δικά μου, θα υπάρξουν οι πολύτιμοι μέσα σε αυτή την Εκκλησία και θα υπάρξουν και αυτοί που ο Θεός θα αγωνιστεί μέχρι το τέλος να τους βάλει μέσα στον ουρανό και θα τα καταφέρει. Σήμερα να διαλέξουμε την οδόν που θέλουμε να ακολουθήσουμε μέσα στην Εκκλησία. Την οδόν του πολύτιμου στους οφθαλμούς του Κυρίου, στον οποίο θα απολαμβάνεται η δόξα και η αγάπη του Θεού. Στον οποίο, ο οποίος θα απολαμβάνει τη δόξα και την αγάπη του Θεού. Και αυτός ο οποίος θα απολαμβάνει ο άλλος, τη δοκιμασία, την παιδεία, την αγωνία του Χριστού και την ταλαιπωρία του κακού μαθητή. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω
σαν να μας παρακαλάει ο Θεός. Διαλέξτε το δρόμο της ευλογίας. Και ο δρόμος της ευλογίας δεν είναι, γιατί οι εντολές του Κυρίου βαρίες δεν είναι. Ο δρόμος αυτός της ευλογίας, του ανθρώπου που γίνεται πολύτιμος στο Θεό, δεν είναι, αδελφοί αγαπητοί, με τη δύναμή μας και με την ισχύ μας, αλλά είναι με την απόφασή μας και την προσευχή μας. Αυτός που διάλεξε λοιπόν αυτό το δρόμο που θέλω να διαλέγω και εγώ στη ζωή μου, θέλω, Κύριε, πάντοτε αυτό το δρόμο να περπατάω. Σε αυτό το δρόμο ο Θεός έθεσε θύρα ανεωγμένη που κανένας δεν μπορεί να κλείσει. Και αυτή η θύρα η ανεωγμένη τα περιέχει όλα. Όλες οι άλλες πόρτες είναι κλειστές. Και θυμάμαι όταν σώθηκα τον πρώτο καιρό, είπα, Χριστέ μου, εγώ δεν μπορώ να διαλέγω. Σε παρακαλώ να κλείνεις όλες τις πόρτες και να αφήνεις τη μία, αυτή που εσύ θέλεις να περπατάω. Και σήμερα ο Θεός μου είπε ότι εγώ θα αφήνω την πόρτα μου της ευλογίας ανοιχτή σε αυτούς που θα πάρουν αυτή την ωραία απόφαση. Θύρα ανεωγμένη πάντοτε μπροστά σου. Δεν θα βρίσκεσαι ποτέ σε αμηχανία, σε αδιέξοδο. Δεν θα βρεθείς ποτέ σε αδυναμία, αν και είσαι αδύνατος. Γιατί ο Χριστός θα είναι που θα σου χαρίζει νίκη. Ο Χριστός θα είναι που θα σου χαρίζει την εύνοιά Του. Και ο Χριστός θα είναι που θα σε δοξάζει και θα απολαμβάνεις την αγάπη Του. Επειδή εργάζεσαι με το Λόγο Του και φυλάτης το Λόγο Του. Μέσα σε όλη τη ζωή σου, στην προσωπική σου, στην οικογενειακή σου, στην επαγγελματική σου, στην εκκλησιαστική σου και σε όλο το περιβάλλον σου. Απόφαση είναι αυτή. Απόφαση ανθρώπινη, την οποία μπορούμε να πάρουμε και μας τη χαρίζει ο Θεός όταν τη ζητάμε. Και όσο πιο συχνά τη ζητάμε, τόσο πιο ένδοξα θα την απολαμβάνουμε. Αμήν, αδερφοί. Αμήν. Θέλουμε. Αμήν. Εγώ τι να σας πω, πάρα πολύ το θέλω. Πάρα πολύ το θέλω. Αν με ρωτήσεις τι θέλεις πιο πολύ από όλα αυτή τη στιγμή, θα σας πω, δεν θέλω τίποτα άλλο, αυτό θέλω. Το αποτέλεσμα, όλους αυτούς που λένε ότι είναι Ιουδαίοι αλλά δεν είναι, όλους αυτούς εγώ θα τους φέρω να γονατίσουν μπροστά στα πόδια σου. Γιατί αποφάσισα και αποφασίζει και θα κάνει ο Θεός δόξα στον άνθρωπο, στην οικογένεια, στην εκκλησία αυτή. Θα τη δοξάσει γιατί την αγάπησε. Και είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί, γιατί είναι αληθινό. Η δόξα του Χριστού είναι η εκκλησία. Και την εκκλησία του θα τη δοξάζει. Σήμερα λοιπόν, όταν τελειώσουμε, θα προσευχηθούμε να μας κάνει ο Χριστός μια τέτοια εκκλησία. Όλους μας. Μηδενός εξαιρουμένου. Μηδενός εξαιρουμένου. Δεν θέλουμε να υπάρχουν εξαιρέσεις μέσα σε αυτή την υπόσχεση, ευλογία, αλλά και φανέρωση του Λόγου του Θεού. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά επειδή εφύλαξα στο λόγο της υπομονής μου, γιατί είπαμε ότι μπαίνοντας σε αυτή τη γη της επαγγελίας θα έχουμε πολέμους. Και εκείνο που χρειαζόμαστε είναι υπομονή. Και υπομονή στο λόγο του Θεού, δηλαδή να φυλάττουμε το λόγο της υπομονής του Κυρίου, λέγοντας έχομεν χρίαν υπομονής για να μπορούμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, ώστε να απολαμβάνουμε τις επαγγελίες και τις υποσχέσεις του Θεού. Έχουμε ανάγκη από υπομονή. Πού? Στην προσωπική μας ζωή. Να περιμένουμε το Κύριο. Στην οικογενειακή μας. Στην επαγγελματική μας. Στην εκκλησιαστική μας ζωή. Αλλά και στη ζωή του εν γέννη περιβάλλοντος μας. Έχουμε χρίαν υπομονής.
Και επειδή θα φυλάξουμε, αν φυλάξουμε το λόγο της υπομονής του, και αυτός θα μας φυλάξει από τη δοκιμασία που πρόκειται να δοκιμάσει όλη την ανθρωπότητα εκείνη τη στιγμή της αρπαγής της Εκκλησίας. Δεν θα μας αφήσει να βρεθούμε κάτω από τα δεσμά του Αντίχριστου, αλλά θα μας ελευθερώσει και θα μας φέρει να είμαστε αιώνια κοντά Του. Έρχομαι ταχαίως. Και η προτροπή, κράτα αυτό το οποίο έχεις. Τι έχουμε, αδελφοί, εμείς από τον Χριστό? Το Λόγο του Θεού, τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν έχουμε πολλά πράγματα. Το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αυτά μας δόθηκαν. Και ποτέ δεν θα τα παίρναμε αν ο Χριστός δεν μας τα δίνε. Και τα δύο. Αν ο Χριστός δεν πλημμύριζε την καρδιά μας με το Λόγο του Θεού και αν ο Χριστός δεν μας βάφτιζε με Πνεύμα Άγιο, πού θα τα βρίσκαμε, ποιος τα πουλάει, ποιος τα χαρίζει? Ένας, ο Ιησούς Χριστός. Κράτα εκείνο το οποίο έχεις. Κράτα το με όλη σου την ψυχή, την καρδιά και τη δύναμη. Αγάπησε αυτό το οποίο έχεις, για να μην πάρει κανένας το στέφανο της δικαιοσύνης σου και της δόξης σου. Και αυτό είναι πόλεμος. Όποιος νικά κρατώντας αυτό το οποίο έχει, το Λόγο του Θεού, αυτόν ο Θεός θα τον κάνει στήλο μες στο ναόν του Θεού και δεν θα εξέλθει πλέον έξω. Να λοιπόν πως δημιουργεί ο Θεός τους στήλους στην Εκκλησία, στο σχέδιό Του και στο έργο Του. Στήλος σιδηρός, χάλκινος, που δεν γκρεμίζεται, δεν πέφτει. Στηρίζει, κρατάει, σηκώνει βάρος. Έτσι δημιουργεί ο Θεός τους στήλους. Άντρες και γυναίκες, μικρούς και μεγάλους. Επειδή αυτό το οποίο έλαβαν, το κρατάνε με πολύ μεγάλη προσοχή και επιμέλεια. Το Λόγο του Θεού και το Πνεύμα το Άγιο. Και θέλω γράψει το όνομα αυτού, επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου και το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ. Άνθρωπος σημειωμένος από το Θεό. Όχι μόνο γραμμένο το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής, αλλά γραμμένο επάνω μας το όνομα του Κυρίου του Θεού μας και το όνομα της Ιερουσαλήμ, της Νέας Ιερουσαλήμ, που κατεβαίνει από τον ουρανό. Άνθρωπος δοξασμένος από το Θεό και αγαπόμενος σφόδρα από το Θεό. Ένας άνθρωπος σπάνιος, εκλεκτός, ιδιαίτερο σκεύος εκλογής του Κυρίου μέσα στην Εκκλησία του Θεού, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και θα γράψεις αυτόν και το όνομά μου το νέο, Βασιλεύς Βασιλέων και Κύριος Κυρίων. Αυτή είναι η δόξα που προσφέρει ο Χριστός σε αυτούς που ευρέθησαν πολύτιμοι στους οφθαλμούς τους. Μία δόξα μοναδική, απαράμιλη. Την επαναλαμβάνω. Πρώτον, θα γράψω επ' αυτόν το όνομα του Θεού μου. Δεύτερον, το όνομα της πόλεως του Θεού μου, της Νέας Ιερουσαλήμ, της καταβαίνει από του ουρανού, από του Θεού μου. Και τρίτον, το όνομά μου των αιών. Δεν ξέρουμε και δεν μπορούμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα γι' αυτό, αλλά ξέρουμε ότι η δόξα του Θεού είναι κάτι που χαρίζεται σε αυτούς που εκλέγουν την οδόν την οποία θέλουν και πρέπει να περπατήσουν, την οδόν της ευλογίας και της δόξας. Σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, σας παρακαλώ να πάρουμε αυτή την απόφαση, να ξεχάσουμε τα μέχρι σήμερα. Ό,τι κάναμε, κάναμε. Τα λάθη μας, τις απόψεις μας, τις ιδέες μας, τις επιτυχίες μας, τις αποτυχίες μας. Και να πάρουμε μια στερεά απόφαση.
θέλουμε, Κύριε. Αν και έχουμε μικρά δύναμη, να μας βοηθήσεις να είμαστε θριαμβευτές όπως ο Χριστός, ο πνευματικός Αδάμ, και όχι όπως ο πρώτος Αδάμ, αποτυχημένοι. Θέλουμε να φυλάττουμε το Λόγο Σου και να εργαζόμαστε στο Λόγο Σου για να δοξάζεται ο Λόγος Σου στη ζωή μας. Αμήν. Θέλουμε.